Φίλοι και φίλες του Άμπολα Σπορ, καλησπέρα σας. Είμαστε εδώ έξω από το γήπεδο Ακαδημίας Πλάτωνος. Μετά τη λήξη του παιχνιδιού, Πλάτωνας, Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου, στο οποίο ο Γυμναστικός Σύλλογος Αμαρουσίου πέτυχε την τρίτη του νίκη με 3-1. Μαζί μας έχουμε τον αρχηγό της ομάδας και σκόρερ ενός τέρματος, τον Νίκο Μπέκιου. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, το Μαρούσι μέχρι στιγμής, τρεις νίκες, μία ισοπαλία. Είστε αίτητοι στον όμιλο. Δόξα τω Θεώ. Πάμε καλά. Έχουμε δέσει μεταξύ μας. Προσπαθούμε για το καλύτερο. Κοιτάζουμε παιχνίδι-παιχνίδι. Και ό,τι βγει. Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας? Με τι θα είσαι ευχαριστημένος στο τέλος της σεζόν? Ο στόχος είναι παιχνίδι. Δεν κοιτάμε καθαρά κάποιο στόχο. Είναι παιχνίδι-παιχνίδι. Και όσο το καλύτερο πάμε. Δεν έχουμε βάλει κάποιο στόχο συγκεκριμένο. Η ομάδα να πάει καλά. Να έχουμε υγεία. Και ο στόχος έρχεται μόνος του. Πώς είναι το κλίμα στα αποδυτήρια μεταξύ σας? Το κλίμα είναι ευχάριστο. Είμαστε μια παρέα, είμαστε οι περισσότεροι πολλά χρόνια μαζί. Είμαστε ένα παρεάκι. Η ομάδα είναι ένα παρεάκι. Πώς βλέπεις τον όμιλο μέχρι στιγμής, τις υπόλοιπες ομάδες? Πρώτη είναι η Αθλητική Ένωση Ηλίου, είστε δεύτερη και ακολουθεί ο Θρίαμβος Αθηνών. Ο όμιλος είναι πολύ δύσκολος. Δεν βλέπω εγώ κάποιο φαβόρι, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Φαίνεται ότι έχουμε ξεχωρίσει εμείς οι τρεις ομάδες, ο Ηλίου, εμείς και ο Θρίαμβος. Από εκεί και πέρα, παιχνίδι-παιχνίδι, κοιτάζουμε το καλύτερο. Συνεργασία σου και με τον coach, τον Θωμά τον Βοτσαίτη? Πολύ καλή. Πολύ καλή. Είναι δεύτερη χρονιά στην ομάδα. Τον στηρίζουμε, με στηρίζει. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Η διοίκηση είναι κοντά σας? Η διοίκηση είναι κοντά μας, προσπαθεί για το καλύτερο. Όσο μπορούν και οι άνθρωποι, γιατί δουλεύουν, έχουν τις δουλειές τους, μας παρέχουν ό,τι θέλουμε. Ευχάριστο αυτό. Ναι, ναι. Γιατί πολλές ομάδες στην γάμα κατηγορία δεν έχουν ούτε γήπεδα, ούτε πανελάκια, ούτε τίποτα. Τουλάχιστον έχουμε τα βασικά. Μας παρέχουν ό,τι θέλουν. Τελείωνα τα ονόματα. Θα ήθελες κάπου να αφιερώσεις το σημερινό σου τέρμα? Ναι, θα ήθελα. Στον κύριο εδώ. Μπορώ να τον φέρω? Στον Γιώργο τον Δημητριάδη. Τον Γιώργο τον Δημητριάδη, το φίλο μου, γιατί πέρσι είχε ένα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Mm-hmm. Και φέτος είναι κοντά μας γερός και δυνατός. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τι να περιμένουμε στη συνέχεια? Ακολουθεί τώρα το παιχνίδι με τον Πανθυσιακό. Κοιτάζουμε παιχνίδι-παιχνίδι. Θα δουλέψουμε αυτή την εβδομάδα πάνω στον Πανθυσιακό. Θα δούμε μια καλή πορεία. Ωραία. Αυτό. Εγώ να ευχηθώ υγεία πάνω απ' όλα, να διεξαχθεί ομαλό το πρωτάθλημα, να μην έχουμε διακοπή. Και πάντα επιτυχίες στην ομάδα. Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά και σε εσάς υγεία και μακάρι ο κόσμος να έρθει γρήγορα στα γήπεδα να ανοίξει αυτό το θέμα, να τελειώνει αυτό το θέμα με τον κορονοϊό και να έχουμε και τους ελάχιστους πιλάτους που έχουμε, γιατί οι τοπικές ομάδες είναι κάτι αυτό. Και από οικονομικής άποψης να βγάζει τα λειτουργικά έξοδα φυσικά, η κάθε ομάδα. Γιατί δεν είμαστε σωματεία τώρα με budget 100 χιλιάρικα.